Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Κόντρα 24 και απόψε. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο τον οποίο προσωπικά τον συμπαθώ πολύ. Τον συμπαθώ πολύ διότι πάντα έχει ένα δημόσιο λόγο, πολλές φορές ερωτικό. Είναι αιρετικό. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους ο οποίος λέει τα πράγματα πολλές φορές με το όνομά τους. Είναι ο Παναγιώτης ο Ψωμιάτης και χαίρομαι πολύ που είναι απέναντί μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Και αιρετικό και ερωτικό. Και αιρετικό και ερωτικό. Μέχρι να παντρευτώ, ναι. Το 70% του ψηφοφόρου ήταν γυναίκες. Όταν παντρεύτηκα, τελείωσα. Έτσι. Πριν προχωρήσουμε όμως, ναι. Ένα μικρό δωράκι, να μην ξεχνάμε το Μεγαλέξατρο. Το αξίζεις. Νομίζω το παίρνει τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ. Αξίζεις. Γιατί δεν αρκεί μόνο η Αμφίπολης, αγαπητέ φίλε. Ξέρεις, είναι. Οι Σκοπιανοί τελευταία έχουν πέσει κατάθλιψη. Έχουν πάθει κατάθλιψη. Κάνουν τις δικές του ανασκαφές, ναι. Και τα ευρήματα, όλα που βρίσκουν, γράφουν ελληνικές επιγραφές. Δεν μπορούν να βρουν σλαβικές, ναι. Ούτε φυσικά μέσα στον ελλαδικό χώρο. Ναι. Και είναι δυστυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι δυστυχία σε ένα κράτος, έστω μικρό, να μην έχει τη δική του ιστορία και να προσπαθεί να πλαστογραφεί την ιστορία ενός άλλου κράτους. Ναι. Και επειδή να μην ξαναγυρίσουμε στην Αμφίπολη, λυπάμαι ειλικρινά. Λυπάμαι ακόμα και από ανθρώπους που γνωρίζουν. Ευτυχώς βρέθηκε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και το είπε δημόσια. Ο μόνος που βοήθησε τις ανασκαφές όταν ζητήθηκε ήταν ο τότε Περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης το 2011. 80.000, αγαπητέ κύριε Λιάτσο. 80.000. Και σήμερα πήγαν, μάλιστα. Και φωτογραφήθηκαν οι πάντες. Τώρα περνάνε όλοι. Είχε γίνει πασαρέλα. Η Αμφίπολη έχει γίνει πασαρέλα. Έχω χαθεί από ό,τι κατάλαβα. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Πάρα πολύ καιρό έχουμε να σας δούμε. Πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει εντολή. Τον Ψωμιάδη εξαφανίστε τον. Τι εννοείται. Μην τον προβάλλετε. Τι εντολή. Από ποιον. Υπάρχει εντολή. Πολιτική εντολή. Πολιτική εντολή από του Μαξίμου. Τυχαίο δεν είναι. Εσείς δεν με καλούσατε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Μέχρι φτάσαμε σε ένα σημείο, φτάνει ρε Ψωμιάδη. Όπως λένε τώρα τον Άδωνη, φτάνει ρε Άδωνη. Ναι, και αυτός κάποια στιγμή θα πάει σπίτι του. Ναι. Το ίδιο δρόμο. Πράγματι, σας βλέπαμε πάρα πολύ συχνά. Δυστυχώς δηλαδή, ενόχλησα. Υπάρχει εντολή από τον κύριο Σαμαρά. Ενόχλησα. Ναι. Ενόχλησα για τα θέματα τα εθνικά. Ενόχλησα για τα θέματα τα κοινωνικά και τα χριστιανικά. Γιατί μέσα μου εγώ έχω το Θεό και την πατρίδα πρώτα και τις αξίες των γονιών και των δασκάλων μου. Ναι. Ενόχλησα όταν πριν 5 χρόνια περίπου τόλμησε ένα ποντιόπεδο από το διοικητήριο της Θεσσαλονίκης να τα βάλει με τον Αμερικάνικο στόλο. Όταν αποφάσισα να κατέβω και εγώ για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας. Τεράστιο λάθος έκανα. Το λέω έτσι για πλάκα, αλλά ήταν τεράστιο. Όχι, αν χρειαστεί να το ξανακάνω, αλλά ήταν το λάθος μου, το λάθος της ζωής μου. Από εκεί και πέρα τελείωσα. Στιγμή, δηλαδή, από εκεί και πέρα τελείωσα. Πού πας να τα βάλεις. Πώς. Αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο, ναι. Αυτοί που είναι πάνω από τις ηγεσίες του κάθε κράτους, θέλουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Εγώ δυστυχώς δεν ήμουνα το παιδί του συστήματος και την πλήρωσα. Και ταλαιπωρούμε. Δηλαδή από τότε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, να το πούμε έτσι. Εμίλια, ταλαιπωρούμε αφάνταστα. Είμαι ο μοναδικός πολιτικός στη σύγχρονη πολιτική ιστορία που έχω μπει ήδη στον Τηρεσία. Εγώ ο Παντοδύναμος Ψωμιάδης. Και το έχω πει δημόσια, αν το ξαναπώ μια φορά δεν έχει σημασία. Και έβγαλα στην πιάτσα να πουλήσω όλη μου την περιουσία αγορασμένη πριν 30 και 40 χρόνια. Έχω μάθει ότι πουλάτε δύο διαμερίσματα. Τα πάντα. Πριν 30 και 40 χρόνια. Γιατί δικαστικά καταστράφηκα, ναι. Δεν έχω τίποτα εις βάρος μου. Mm-hmm. Στις εκλογές όταν φέγγισα από την καρέκλα της εξουσίας, ξεχνάνε όλοι, όλους αυτούς που βοήθησες, που ευεργέτησες, που έκανες μάγκες, που τάισες, όλους αυτούς, όλοι αυτοί, ξεχνάνε αυτοί, με γύρισαν την πλάτη, όλοι, όλοι. Καλά, και ο κόσμος που σας αγαπούσε. Αφήστε δηλαδή τον κόσμο. Ναι. Δεν μιλάω για αυτούς που μπορούσαν να βοηθήσουν. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην έχει και 5-10 ανθρώπους σε εκλογές να τον βοηθήσουν. Σε αυτά μη ζητάνε 100-200-500 χιλιάρικα, υπάρχουν και αυτοί, αλλά η εφορία αβάσταχτη. Σήμερα το να έχεις περιουσία, θα το πούμε φυσικά και στη διάρκεια των έμφυα. Είναι ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα να έχεις δουλέψει εσύ και οι γονείς σου. Και να έχεις κάνει δύο σπίτια, ας πούμε. Και φυσικά είχα και μία ατυχία επαγγελματική με έναν φίλο μου. Αλλά
Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Σας ακούω πολύ στεναχωρημένο. Και δεν μου αρέσει αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι, έχω την εικόνα και όλος ο κόσμος πιστεύω που έτσι σας κοιτάζαμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Έχετε διανύσει μια πολιτική διαδρομή, πολλά... πολύ εντυπωσιακή πολιτική διαδρομή. Επειδί... ξεκινήσατε από χαμηλά, εσείς δεν ήσασταν γόνος πολιτικής οικογένειας. Ήσασταν μέσα από το λαό. Επειδή ακούστηκαν πολλά. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Και θέλω σήμερα να κατακολλήσουμε. Πολλές καταγγελίες, όλες πέσαν και θα πέσουν όλες στο κενό. Δεν υπάρχει τίποτε εις βάρος μου. Και ευτυχώς βρέθηκε η ηθική στήριξη του Κώστα του Καραμαλή, η στήριξη του Προκόπη του Παυλόπουλου, που είναι ένα μήνα ήρθε στην ανάκριση για τα περιβόητα 45 και λέει έλεος. Με τις αναθέσεις, ό,τι έκανε όλη η Ελλάδα και συνεχίζει να κάνει. Το κάνατε κι εσείς. Το έκανα κι εγώ. Δεν υπάρχει ψεγάδι. Ναι. Εξάλλου είπε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο μόνος που ήρθε. Ως νομικός ήρθε ή ως φίλος. Ως φίλος ήρθε. Πρώτον, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Ήταν ο τότε υπουργός. Και κυρία Πρόεδρε, στην ακρίτρια, μια πολύ καλή δικαστικός. Δεν ζημιώθηκε το δημόσιο ούτε ένα ευρώ. Εγώ όμως είμαι πρωτοσέλιδο, ήμουνα στα περίπτερα, στα μανταλάκια. Πότε έγινε αυτό, σε ποια χρονική περίοδο, θυμίστε μας λίγο. Ποια τα 45. Ναι, τα 45. Πότε ξεκίνησε. Από το 2006 και μετά. Ναι. Σου θυμίζω επίσης την περίφημη μεταφορά των μαθητών. 6,5 χρόνια με σταυρώναν. Εκείνο το αμαρτωλό καθεστώς από το 1994 συνεχίζεται και σήμερα. Ναι. Και σήμερα υπάρχει πρόβλημα μεταφορά των μαθητών. Και πήγα στα δικαστήρια και δικαιώθηκα. Τελείωσε αυθεωτικά αυτή η ιστορία. Με βούλευμα εδώ και πέντε χρόνια. Απαλλακτικό βούλευμα. Ναι, μα σε όλα, δεν έχω τίποτε. Τυρανιέμαι στα δικαστήρια από έναν φιλόδικο οικολόγο που βάλθηκε να με εξοντώσει. 7 δικαστήρια από αυτόν. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και αντί να έχω μία ηθική στήριξη, μία, να μου πούνε χρειάζεσαι κάτι. Ευχαριστούμε για αυτά που έχεις κάνει για μας, προσωπικά και, και κομματικά. Και τι ζήτησα, και ζήτησα και μία νομική κάλυψη. Ναι. Τι χρειάζονται οι ΕΚΟ στα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει... Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία για τον Ψωμιάδη. Τον έσβουξε πιο πολύ. Τον έσβουξε πιο πολύ. Ναι. Και τώρα, συνεχίζει και το σπρώ. Να έρθουμε λίγο στις ευρωεκλογές. Εσείς πριν τις ευρωεκλογές... Όχι, όχι, πριν από τις ευρωεκλογές να πούμε ότι... Ναι. Εγώ δεν έχω να αποδείξω τίποτε. Ναι. Τα απέδειξα με την πορεία των 32 ετών. Ναι. Σε όλες τις εκλογές, από δημοτικό σύμβουλο, βουλευτή, νομάρχη, περιφερειάρχη, υποψήφιο για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Πότε ήσασταν υποψήφιο είχα... για την Νέα Δημοκρατία? Πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια. Το 10. Υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που είστε ανάμεσα σε Μπακογιάννη Σαμαρά. Ναι, την είδα σήμερα. Αυτή εδώ. Να τη δούμε λίγο στην κάμερα. Εκείνη είναι ιστορική χαρά. Φωτογραφία. Αυτή πότε τραβήχτηκε? Πότε την και ημέρα πού? Εκείνη. Πότε? Στο πού? Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όταν κάναμε τις τελικές μας ομιλίες. Οι τρεις υποψήφοι. Εγώ θεώρησα ως αγωνιστής και όχι υποψήφιος να τους φωνάξω και τους δύο. Με το ζόρι ανέβηκαν. Αλλά ανέβηκαν, να σου πω κάτι τρελό, επειδή διαψηλή και ίδιο, δεν μπορούσα να τους πιάσω από τα... και τους έπιαζα από τη μέση, γιατί ήθελα να... Ναι. Λοιπόν, δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Είχα μια λαμπρή πορεία, χάρη σε αυτό το λαό, στην οικογένειά μου, στους συνεργάτες μου. Φυσικά είχα ένα άδοξο τέλος με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τι συνέβη, για πείτε. Όμως... ο κόσμος πιστεύω ότι θέλει να μάθει. Τι συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία. Θα το πω και αυτό. Όμως, αγάπησα και με αγάπησαν. Τίμησα και με τίμησαν. Πίστεψαν σε μένα. Εύχομαι να έχω και ένα όμορφο τέλος ζωής μου, γιατί πέρασε πολύ ωραίες στιγμές. Συγκινήθηκε, είναι πολύ, κόσμο, πολύ φυσικό. Ναι, και γιατί να με και κατέστρεψε κάτι. Ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς με κατέστρεψε. Το 1992 ήμουν στην ομάδα του. Έκανα πολλά για τον Αντώνη. Μέχρι και τελευταία στιγμή έκανα πολλά. Το Μάιο του 12 εμένα φώναξε, δεν φώναξε εσένα. Δεν φώναξε από τα ταγάρια που έχει δίπλα του να τρέξει από το Δημότικο μέχρι την Πρέβεζα και από την Πρέβεζα στον Ασπρόπυργο. Και την άλλη μέρα με ξέχασε. Πού σας κάλεσε, στο Μαξίμου? Μαξίμου, και με περίμενε πολιτική άνοιξη έξω από τη Βουλή και με πομπή καρδιναλίου με οδήγησε. Τι σας ζήτησε τότε, το 12? Σε παρακαλώ, βοήθησε μου. Του λέω, Αντώνη, θα σε κάνω πρωθυπουργό. Δημόσια τα λέω εγώ αυτά. Αντώνη, θα σε κάνω πρωθυπουργό. Και βρέθηκε μόνο ο Άδωνης ο Γεωργιάδης τρεις φορές στο Μέγκα να πει: αν δεν ήταν ο Ψωμιάδης, δεν ξέρουμε
που θα ήμασταν. Όχι μόνος μου. Εγώ ήμουν μπροστά. Υπήρχαν ο λαός που έτρεχε από πίσω μου. Οι τότε συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά κρυβόντουσαν, δεν πίστευε κανείς. Μόνο ένας στενός του ο συνεργάτης, ο Αντώνης ο οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, πολύ καλό παιδί, ήταν αυτός που με βοήθησε και στάθηκε δίπλα μου. Ουδής άλλος. Και βγήκε και την άλλη μέρα ξεκίνησε το δράμα μου, ο Γολγοθάς μου. Και ρωτώ. Δηλαδή από όταν βγήκε πρωθυπουργός, χαλάσαν οι σχέσεις, δηλαδή τι έγινε. Τελείωσε. Πώς έκατσα από την περιφέρεια. Κλεγμένος δεν ήμουνα. Ναι. Το να θέλω να φύγω και να θέλω να βάλω ένα δικό μου άνθρωπο είναι κακό. Και χαίρομαι γιατί ο Απόστολος δικός σας σήμερα. Ναι, αλλά με συγχωρείς. Έπρεπε να ελέγχω κάποια πράγματα έτσι. Και σήμερα που είναι Απόστολος δικός και το εύχομαι κάθε επιτυχία, ο άνθρωπος που μπήκε μπροστά για να με καθαρίσει με εντολή Σαμαρά και σήμερα πούλησε και το Σαμαρά. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εγώ στηρίζω τον Τζικώστα. Ναι. Γιατί τα πήγε καλά τον Τζικώστα. Τον αγαπάει ο κόσμος απάνω, του έδωσε φοβερό ποσοστό. Στηρίζω τον Τζικώστα γιατί. Γιατί το 80% της ομάδας του είναι παιδιά της δικής μου ομάδας. Είναι δικός. Για να δεις πόσο δυνατή ομάδα είχαμε. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει εξήγηση γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι ο Πρωθυπουργός στο πρόσωπό σας. Την εξήγηση αυτή πρέπει να τη δώσει κάποια στιγμή ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Εμένα η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Εμένα το αίμα μου μέσα δεν έφυγε το αίμα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Όμως δεν μπορούσα να αντέξω, να τρέξω εγώ για να προταθεί αύριο η πράσινη ντουντούκα, η κυρία Σπυράκη. Τι δουλειά έχει η κυρία Σπυράκη. Πράσινη ντουντούκα, η κυρία Σπυράκη. Τι δουλειά έχει η κυρία Σπυράκη με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Σπυράκη δεν πολέμησε τη Νέα Δημοκρατία, τον Σαμαρά, τον Καραμαλή. Τη Νέα Δημοκρατία, το λαό. Δεν κατάλαβα. Και σήμερα βγαίνει η αγαπητή μας Μαρία. Πρώτη ευρωβουλευτή. Πρώτη ευρωβουλευτή. Ναι, όλα τα ψηφοδέλτια από τη Συγκρού φεύγαν μονοσταυρία κατά εκατομμύρια σε όλη την. Αφήστε τα. Δεν με ενδιαφέρει. Μακάρι να έχει καλή πορεία. Και ρωτώ. Βγαίνει η κυρία Σπυράκη και μιλάει για συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Στην κατοδεξιά. Και λέω, κορίτσι μου. Μα δεν καταλαβαίνω. Μήπως έχει ξεχάσει που βρίσκεται. Για ποια συσπήρωση. Να μιλήσουν ιστορικά στελέχη, ναι. Η κυρία Σπυράκη θα μιλήσει, να επανέλθει ο κύριος Ψωμιάδης ή ο κύριος Καρατζαφέρης ή ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Νικολόπουλος πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Τι έχει κλείψει για να επιστρέψουμε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τι έχει αλλάξει. Σήμερα δολοφονεί το ελληνικός λαός. Ναι. Σήμερα εξοντώνεται το ελληνικός λαός. Και ρωτώ, γιατί να γυρίσω σε αυτό το κόμμα. Τι άλλαξε. Ναι. Και γύρισε κανένας να με κοιτάξει εμένα που περνά αυτό το δράμα, εγώ, η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου, μετά από 32 χρόνια προσφοράς είχα εγκαταλείψει τα πάντα. Και εγώ πρόσθεσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν αφαίρεσα. Εγώ έφερα μόνο νίκες. Και σήμερα να κατέβω, πάλι νίκες θα φέρω. Γιατί δεν έχασα την αγάπη του κόσμου. Ήδη ο κόσμος έχει αντιληφθεί τι γίνεται μαζί μου. Και κλείνω. Δυστυχώς, ο μεγάλος Ψωμιάδης, αγαπητέ Εμίλια, είχε μια δυναμία, είχε ένα μαγνήτη μέσα του. Είχα μέσα μου ένα κολαπτήριο. Μάζευα τους ανίκανους, τους αχάριστους και τους αγνώμονες. Όλοι αυτοί που εγώ ευεργέτησα ήρθανε και με βάλανε μια μαχαιριά. Κλείνω. Καζαντζάκης. Μη ρωτάς αν νικήσεις ή αν χάσεις. Μόνο πολέμα. Και πολεμάω. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Σεφέρης έλεγε ήρθαν αμέτρητες φορές. Ναι. Ντυμένοι φίλοι εχθροί. Αυτούς είχα δίπλα μου τόσα χρόνια. Ήρθαν ντυμένοι φίλοι εχθροί. Πλήρωσα την Προεδρία και τίποτα άλλο. Θέλω να έρθουμε λίγο στις ευρωεκλογές. Εσείς θέλατε να κατεβείτε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά. Εγώ πήγα στον Καραμαλή. Θέλω να το συζητήσουμε. Στον κύριο Σαμαρά και του λέω: θέλω να κατέβω δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Μα έχεις δικαστικές εκκρεμότητες. Ποιες είναι οι δικαστικές εκκρεμότητες. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Γιώλευτα. Ξεκίνησα από δήμαρχο. Από δήμαρχο. Μα για μένα ήταν μια περπατησιά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πλάκα κάνουμε τώρα. Και τι σας είπε. Εξής, έχεις δικαστικές, λέω, κύριε Πρόεδρε. Έχω πάει σε 7 δικαστήρια και έχω αθωωθεί. Έχω μια εισαγγελική έρευνα. Η εισαγγελική έρευνα δεν είναι ότι είσαι ένοχος. Μου είναι εσύ και αθώος. Και ακόμα τρέχει αυτό το θέμα. Ναι. Λέω, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας πω για τις ευρωεκλογές, γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι στη λίστα. Εγώ θέλω να κατέβω. Στον κόσμο. Με σταυρό. Ναι. Έφυγα από εκεί. Φυσικά έκανα και μια δήλωση το Δεκέμβριο. Όταν με φώναξε ο Σαμαράς ήταν το Φεβρουάριο. Ναι. Ποια χρονιά τώρα, Φεβρουάριο.
Του 14. Το 14. Το Δεκέμβριο του 2013 έκανα μια δήλωση. Ναι. Συνεχάρη τον κύριο Σαμαρά, ναι, γιατί ήδη είχε αποφασίσει να στηρίξει το σημερινό Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν ξέρω με καταλαβαίνεις. Όχι, να μας το κάνετε λίγο λιανά. Όταν έφερε μια τροπολογία ο κύριος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Για τον Μπουτάρη. Ναι. Είχε ένα θέμα που δεν είχε το δικαίωμα να κατέβει, ναι, για δήμαρχο. Τι θέμα είχε? Εντάξει. Όχι, να το πούμε. Αν το λέτε, να καταλάβει ο κόσμος. Ήταν πρόεδρος σε μια άλλη επιχείρηση που δεν γινόταν. Ήταν ασυμβίβαστο, λοιπόν. Το ασυμβίβαστο. Έτσι, εντάξει. Να το πούμε. Γιατί από πούμε. Εκεί και πέρα, με μια τροπολογία, τον αθώς. Μάλιστα. Εντάξει. Και άνοιξε ο δρόμος, δηλαδή, ξανά για να βγει ο Μπουτάρης. Αυτό λέτε. Αυτά θα γινόταν σε άλλες δεκαετίες. Όχι. Ήταν εντολή. Ήταν εντολή από τις πρεσβείες. Θα τα πούμε όλα. Βέβαια, θα τα πούμε όλα. Ναι. Εν συνεχεία έφυγα. Ήμουν έτοιμος να καταθέσω καταστατικό για το κόμμα Πατρίδα, το Πατριωτικό Δίκτυο. Το οποίο το έχετε ακόμα. Αφύπνης, και πάμε καλά και οργανώμαστε σε όλη την Ελλάδα, ήδη συγκεντρική Μακεδονία. Κατέβηκε το κόμμα αυτό. Έτσι, κατέβηκατε σε ευρωεκλογές. Θα τα πούμε, ναι, και αυτά. Θα τα πούμε. Και αν μου πείτε και πόσους σταυρούς πήρατε. Και εν συνεχεία γύρισα πάλι στη Θεσσαλονίκη. Πριν φτάσω στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνουμε ότι επανέρχεται. Όχι, οι ευρωεκλογές θα γίνουν με σταυρό. Ναι. Χτυπάνε κάποια τηλέφωνα από τη Συγκρού. Ενδιαφέρον ευρωεκλογές με σταυρό, ναι, έτσι. Συμφωνείτε. Σε ενδιαφέρει. Πώς δεν με ενδιαφέρει, αυτά. Ασφαλώς με ενδιαφέρει, ναι. Σου γυρίζω λίγο το μυαλό πίσω. Την επόμενη μέρα, επί 15 μέρες, όλες οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες και περιοδικά μιλούσαν ο Ψωμιάδης είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Ξαφνικά εξαφανίζομαι. Με εντολή ξαφνικά κατεβαίνω στο γραφείο του κυρίου Μπούρα, λέω τι συμβαίνει. Πήγατε στο συνεργάτη του κυρίου Πρωθυπουργού, ε? Φίλος μου, στον Κώστα τον Μπούρα, ναι. Ο φίλος μου ο Μπούρας, αγωνιστής, κατεβασμένο το κεφάλι, δεν τόλμησα να το σηκώσει. Ξέρεις, Παναγιώτη, μη στεναχωριέσαι, κατάλαβα τι θες να πεις. Δεν είμαι βλάκας. Πάρε την παρέτησή μου, του βγάζω την παρέτηση. Άντε, για χαρά. Και ούτε και λοιπόν στο ευρωψηφοδέλτιο θέλανε το Ψωμιάδη. Εγώ στις δημοσκοπήσεις όλες, στη Συγκρού, ήμουνα πρώτος με διαφορά, κύριε Ελιάτσο. Πρώτος με διαφορά. Καλά, όμως, ότι είχατε δημοτικότητα πολύ ψηλή, είναι γνωστό σε όλους. Στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες παίρνουν μεγάλες οικονομικές αποφάσεις. Εγώ δεν ήμουν ελεγχόμενος. Κάποιοι φοβόντουσαν θα τα κάνετε μπάχαλο. Εκεί. Θα τα κάνατε μπάχαλο. Ψάξτε ποια ονόματα έχουν εκλεγεί, ναι, για να δείτε τι γίνεται. Τώρα στις ευρωεκλογές γίνανε, συνεργάστηκα με τον κύριο Πολύδρα, τον κύριο Νικολόπουλο και τον κύριο Ζώη. Ήταν σωστό αυτή η συνεργασία, απέδωσε ή το μετανιώσατε? Το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι δεν απέδωσε. Απέδωσε. Μήπως ήταν καλύτερα να κατεβείτε και μόνο σας, δηλαδή. Δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα. Εγώ αμφισβήτησα την ίδια μέρα το αποτέλεσμα. Πόσους πήρατε, τι πήρατε, τι πήρε το πήρα το 50% από Πατρίδα, όλο το συνδυασμό. Εσείς πήρατε το 50% και, από όλο το άλλο 50% οι υπόλοιποι όλοι. Όμως, ναι, πρέπει να σου αποδείξω γιατί αμφισβητώ. Ναι. Για να μην σε κουράζω, σου πω μόνο ένα νούμερο. Πόσα κράτη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση? 27. Εγώ πήρα 19 ψήφους μόνο σε όλη την Ευρώπη. Αν μες πάμε στη Γερμανία, όπως πήγα μία εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές με τον Πατριάρχη και όχι με τον Πάπα. Εγώ δεν ψάχνω κάθε μέρα. Θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε. Με τον Πατριάρχη έγινε το έλα να δεις. 19 ψήφια, δεν πήρα ένα μόνο σταυρό στη Γερμανία. Εκεί που είναι Μακεδόνες και Πόντιοι και Πρόσπιες. Τι έγινε, Νοθεία δηλαδή, έγινε, τι έγινε? Εγώ είπα αμφισβητώ το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Mm. Εγώ δεν είδα κανέναν να χαίρεται ή να διαμαρτύρεται στις ευρωεκλογές. Όλοι φύγανε ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Τώρα, ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης αυτή τη στιγμή έχει το Πατρίδα, το κόμμα Πατρίδα. Το υπάρχει το κόμμα, ναι, έτσι. Ναι. Τι σκέφτεται για το αύριο, για το μέλλον? Τώρα έχουμε βάλει μια τελεία. Ναι. Έχουμε οργανωθεί στην Κεντρική Μακεδονία, εξάλλου ήταν και η δύναμη, και στη Βόρεια Ελλάδα. Σωστά. Και κοιτάμε και σε άλλες περιοχές να δημιουργήσουμε πυρήνες, να ξαναρθούμε, ναι, σε επαφή, ναι, με τα στελέχη που μας στήριξαν. Και ήταν πολλά τα στελέχη. Δεν σας το κρύβω, το καλοκαίρι επισκέφθηκα πολλές περιοχές. Επικοινώνησα με πάρα πολλούς φίλους. Ναι. Να τους ευχαριστήσω. Ναι. Δεν είχα και την ευκαιρία. Όμως, βάλω μια ανωτελεία, γιατί προέχει η οικογένεια, η επιβίωση, το επάγγελμά μου, γιατί εγώ δεν είμαι ανεπάγγελτος. Εγώ από 7 χρονών είμαι στο πεζοδρόμιο. Και μακάρι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όλοι να είχαν περάσει. Να έχουν μεροκάματα. Να έχουν κάνει μεροκάματα. Στην πιάτσα. Πολύ σωστό είναι αυτό. Εσείς τι δουλειές έχετε κάνει στη ζωή σας? Τι δουλειά έχετε κάνει? Πουλούσα μαστίγες στους θρησκευτικούς κινηματογράφους, σπόρια, παίρναμε ένα κιλό σπόρια για τα βάζουμε σε σακουλάκια και συνεχίζουμε μέσα στους 5 μεγαλύτερους παιχνιδάδες στην Ελλάδα. Στους 5 μεγαλύτερους
Τεχνίδια. Τις κάνετε παιδικά παιχνίδια. Παιδικά παιχνίδια. Παιδικά παιχνίδια. Ναι. Παιδικά παιχνίδια. Εισαγωγές και εκεί έκανα την περιουσία μου και αυτά που μου άφησε ο πατέρας μου, διότι και αυτός ήταν έμπορος. Άρα ήταν αγορασμένα από τότε. Ναι. Η σύζυγος διατηρεί η σύζυγος το ωραίο ζαχαροπλαστείο στη Θεσσαλονίκη. Πεσμένη δουλειά. Πεσμένη δουλειά. Καλά, γενικά αλλά, είναι πεσμένη. Αλλά δεν αρκούν αυτά. Εγώ είμαι έμπορος και πρέπει να κοιτάξω μπροστά. Mm-hmm. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, μας λέτε ότι έχετε και μεγάλα οικονομικά θέματα. Σας είπα, είμαι στον Τηρησία. Οικονομικά και προβλήματα στον Τηρησία. Σας πω κι άλλο. Όπως πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος είναι στον Τηρησία. Εγώ δεν άκουσα καν πολιτικό να είναι στον Τηρησία όμως. Ναι. Ιδιαίτερα από τους παλιούς και τους ξυπόλυτους του 80. Ναι. Δηλαδή, εσείς όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Ψωμιάδη, περιουσία δεν κάνατε από την πολιτική. Αποδεικνύεται από το πόθεν έσκαζε. Και στο κάτω-κάτω και να έκανα, είχα επιχειρήσεις. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Γιατί λένε, μα είχα επιχειρήσεις. Και προσωπική και τη γυναίκα μου. Να έρθουμε τώρα κάτι. 4 Οκτωβρίου έχουμε 40 χρόνια επέτειο. 40 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία του Εθνάρχη, του Κωνσταντίνου του Καραμαλή, με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία? Και αν όχι, ποιες είναι οι διαφορές της? Τρεις λέξεις θα σου πω. Ναι. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ναι. Από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή έχω να ακούσει τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και με, και με τον Κώστα τον Καραμαλή. Με τον Κώστα τον Καραμαλή, τώρα που συζητάμε, διατηρείται επαφή? Καταρχάς, να πω κάτι για τον Κώστα. Ξέρετε ότι έχω έναν έρωτα πολιτικό και δεν μου το αφαιρεί στο δικαίωμα αυτό κανείς. Ναι. Δια της σιωπής του ο Κώστας ο Καραμαλής, για όσους γνωρίζουν και γνωρίζει πολύ καλά, στέλνει μηνύματα, πολλά μηνύματα. Το κεφάλαιο Καραμαλή δεν έκλεισε. Δεν ερμηνεύω τον Καραμαλή, ερμηνεύω κάτω τον κόσμο. Για μένα ο Καραμαλής είναι πολύ καλύτερος, ναι, ως πρωθυπουργός από τον αρχιερέα της διαπλοκής, τον κύριο Σιμίτη. Ξαναγυρίζω όμως στη Νέα Δημοκρατία. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Τάχος όμως ο Σιμίτης του Καραμαλή. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Πριν από μερικές μέρες βγήκε και έκανε δηλώσεις για μεγάλες πατάλες στη διακυβέρνηση του Καραμαλή κτλ. Και έτσι λέει διωγγώθηκε το χρέος κτλ. Ναι, θα έπρεπε να κλειθεί. Και φτάσαμε στα μνημόνια. Δεν του κατηγορεί ότι ο Καραμαλής μας πήγε στα μνημόνια. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είπε ο Σιμίτης. Αυτό είπε. Ο κύριος Σιμίτης έπρεπε να κληθεί από τη δικαιοσύνη για το μεγαλύτερο έγκλημα οικονομικό, το χρηματιστήριο. Και μαζί με αυτόν και άλλοι πολλοί. Ας συγκυρίσουμε στη Νέα Δημοκρατία. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Πάντως δεν θα κλείσουμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις σε 2 λεπτά από τώρα και έχω να ρωτήσω πολλά για τον Κώστα τον Καραμαλή. Άρα να σταματήσω. Όχι, όχι, συνεχίστε τώρα. Ωραία. Για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία που λέγαμε. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι τραυματισμένη και φυλακισμένη στα συμφέροντα. Σε ποια συμφέροντα, τι εννοείτε? Η Νέα Δημοκρατία δεν θυμίζει τίποτε από την Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι. Του Αβέροφ. Ναι. Του Μητσοτάκη. Του Εύερτ, mm-hmm, ήταν μεγάλος αρχηγός ο Εύερτ, άκουγε. Και φυσικά του Κώστα του Καραμαλή. Τα τελευταία χρόνια ένιωθα μέσα στη Νέα Δημοκρατία κρυπτονεοδημοκράτης, κρυπτοδεξιός. Δεν ένιωθα. Έχει μεταλλαχθεί είναι... δηλαδή, έχει μεταλλαχθεί η Νέα Δημοκρατία. Πού στην πρώτη, μεταλλαγμένοι είναι οι περισσότεροι που κυβερνάνε σήμερα. Ναι. Αυτό Νέα που είπατε για τα συμφέροντα μου κάνει εντύπωση. Τι εννοείται ακριβώς? Τώρα. Ελεγχόμενοι από συμφέροντα, δηλαδή τι εννοείται? Από τα ξένα συμφέροντα ή από τα ντόπια συμφέροντα? Εγώ δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει το σάλπισμα της εισπύρωσης, ναι, όταν η Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο μέρος της κυβέρνησης, έχει πέσει πάνω στον ελληνικό λαό και προσπαθεί να τον κατασπαράξει. Σε ποιο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι θα έρθεις να μου πάρεις το νόμιμο, ναι, εισόδημα? Ναι. Ποιο καταστατικό ή ποιο σύνταγμα λέει ότι θα σου αρπάξω με το έτσι θέλω, ναι, την περιουσία σου? Ποιο? Αυτό θυμίζει Οθωμανικό Γιουρούσι. Φάτε τους! Τι λέτε ρε παιδιά? Εγώ δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πήγαινα στο Κουκουέ. Ούτε οι κομμουνιστές δεν τα κάνουν αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, και δεν έχει νόημα τώρα για τις 4 Οκτωβρίου που λέτε, ναι, γιατί δεν έχει νόημα εγώ να πάω σε ένα κόμμα που στο κάτω-κάτω πρόδωσε τις ελπίδες των οπαδών, των στελεχών. Ναι. Εγώ έμεινα στο Σαμαρά του Ζαπίου. Εκεί έμεινα. Αυτά έβγαινα και έλεγα. Και αυτά συνεχίζω και λέω τώρα. Θα μου πεις... Τι Ζάπιο, τι Βελίδιο, γιατί και ο Τσίπρας τι είπε, μία από τα ίδια. Θα έρθουμε στο Βελίδιο.
Κυρίες και κύριοι, έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με τον Παναγιώτο Ψωμιάδη. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και επανερχόμαστε.